δύο λεωφορεία γεμάτα αύριο, με συναγωνιστές, με ανθρώπους μέσα από το εργατικό κέντρο, θα φύγουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Όσο οφείλουμε να κάνουμε, το έχουμε ξανακάνει και το 2010 με άλλη κυβέρνηση και το 2012 με άλλη κυβέρνηση και τώρα με άλλη κυβέρνηση. Άρα δηλαδή, εμάς ανεξαρτήτως κυβερνήσεως διεκδικούμε αυτά τα οποία με τις πολιτικές για τις οποίες ευθύνονται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί, οδήγησαν δυστυχώς στο βαλάντιο του Έλληνα εργαζόμενο, του Έλληνα οικογενειάρχη να βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατάσταση. Το κεντρικό λοιπόν σύνθημα αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο συλλαλητήριο, γιατί είναι μόνο το συλλαλητήριο για τα εργασιακά, που είναι το κυρίαρχο για μας, μετά θα συμμετέχουμε και στο άλλο που γίνεται το μεγάλο για τη Μακεδονία. Άρα λοιπόν η ευκαιρία είναι ότι θα είμαστε παρόντες και στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια. Λοιπόν, το κεντρικό σύνθημα, για να επανέλθω, θα είναι «Δώστε μας πίσω τα κλεμμένα». Εμείς θεωρούμε ότι μας έχουν κλαπεί αυτά τα χρήματα, διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι οδηγήσαμε τη χώρα σε αυτό το χάλι, ή σε τέλος πάντων, εάν δεν μπορούν, καλά και το καταλαβαίνουμε αυτό, να γίνει αμέσως, σταδιακά, να το αντιλαμβάνεται στη τσέπη του, να το πω έτσι απλά για να είναι κατανοητό ο Έλληνας πολίτης, ότι υπάρχει διαφορά πλέον οικονομική, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στη δύσκολη πραγματικότητα που ζει, στη δύσκολη καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, θα απαιτήσουμε, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, από τα μηνύματα που έχω από την Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον, από τον Πρωθυπουργό, να δεσμευτεί για πράγματα τα οποία άμεσα θα έχουν αντίκτυπο στον Έλληνα πολίτη, ούτως ώστε να επανέλθουμε σε ένα τέλος πάντων βιωτικό επίπεδο, όχι όπως ήταν παλιά, δεν πρόκειται να ήταν, αν και πήγαν και τότε ακρότητες, οφείλουμε να το πούμε αυτό, αλλά σε ένα ανεκτό σε πρώτη φάση οικονομικό επίπεδο, ούτως ώστε έτσι να νιώσετε καλύτερα και ο άλλος, γιατί για σκεφτείτε κάποιον ο οποίος σπουδάζει παιδιά, για σκεφτείτε κάποιον ο οποίος έχει παιδιά στο σχολείο, τι απαιτήσει υπάρχουν κλπ. Και δεύτερο, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εμποδίσουμε και αυτό που γίνεται να έχουν φύγει 400.000 μυαλά, ελληνικά μυαλά, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, στο εξωτερικό. Άρα αυτό λοιπόν εμείς, αύριο θα είμαστε παρόντες, όπως κάνουμε πάντα στην πρώτη γραμμή. Το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε, γι' αυτό και ξεκινάμε από τον Ναύπλιο, για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο λεωφορεία έχουν κλεισμένα. Ναι, κλεισμένα, είναι κλεισμένα εδώ και μια εβδομάδα, δεν το συζητάμε καθόλου. Ήταν αθρώα η συμμετοχή, όπως θα είναι και πολύ μεγάλη και η παρουσία μας. Όπως γίνεται πάντα.